βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο, όπου για άλλη μια φορά είχαμε πρόβλημα με το θέμα τη συνταγογράφηση. Αναγκαστήκατε, κύριε Δημήτρη, να πληρώσετε 80 ευρώ την Τετάρτη. 80 ευρώ την Τετάρτη απόγευμα που ήταν εφημερίδα από την κυρία Ζαντά, γιατί κυρία Ευτυχία Μπαλογιάννη. Λοιπόν, είχατε ένα πρόβλημα εδώ στη συνταγογράφηση, στο τμήμα. Εσεί είχατε την σύζυγό σα, όπω μα είπατε, 20 μέρε με το νοσοκομείο για σοβαρό πρόβλημα. Να είναι καλά ο κύριο. Ο Ρελάς, ο κύριος Κομνηνός. Κομνηνός, ναι. Το νοσοκομείο δεν έχω πρόβλημα. Όλο δεν είχα πρόβλημα. Ίσως από Μνηνίωση ή την γυναίκα μου, ο κύριος Κομνηνός. Ναι. Αλλά πήγα να μου γράψει χάπια από το εξιτήριο. Μόλις πήρε το εξιτήριο, λοιπόν. Ναι. Τι ώρα ήταν. Μια μισή ώρα. Το μεσημέρι. Μια μισή ώρα και μου λέει ότι εγώ σκολάω γιατί δουλεύω 36 ώρες. Δηλαδή η γυναίκα μου ήταν 20 μέρες εδώ πέρα, τι έπρεπε να πει. Ή με ρωτάει εμένα αν έχω χρόνο ή να τους βλέπω εδώ μέσα. Το φάρμακο αυτό έπρεπε να το πάρετε οπωσδήποτε την ίδια μέρα, όχι την επόμενη το πρωί που σας είπε. Έπρεπε να πάρω το αβελόξ και ακόμα ένα χάπι το απόγευμα. Ναι. Και κυρία Ζαντάν, εδώ έχω και τις ανταγές, τα πάντα. Οπότε πληρώσατε 80 ευρώ. 80 ευρώ κάνουν αυτά τα χάπια και εδώ είναι η κυρία Ζαντά. Μάλιστα. Στο ΙΚΑ μπορούσατε να κάνετε συνταγογράφηση. Όχι, πήγα και δεν μπορούσα. Γιατί το βράδυ δεν είναι ο κύριος Κουνούφ εκεί, ο Ρηλάς. Ναι. Και είναι και η κυρία Τσουφλιά εκεί πέρα, δεν μπορούσα να μου τα γράψει. Και ούτε ο ουρολόγος ο κύριος Γεωργιάδης. Έπρεπε σαν και καλά ο Ρηλάς να μου τα γράψει. Και να περιμένατε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Άμα πεθάνει δηλαδή η γυναίκα μου, θα περιμένω την επόμενη μέρα να μου φέρουν το τρένο. Έχω χάσει ένα λεβέντι 20 χρονών, θα χάσω και τη γυναίκα μου, θα δούμε το κοριτσάκι μου ποιο θα το προσέχει. Η κυρία Μπαλογιάννη. Μάλιστα, άρα είσαστε αγανακτισμένος τώρα με αυτό που έγινε. Εδώ το χέρι μου, εδώ μέσα στραβώθηκε. Ναι. Πάρτε το και αυτό, γιατί ναι. Έχω αποθυμένα. Ναι. Έχετε διάφορα προβλήματα εδώ. Εγώ δεν έχω μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριο Κομνηνός να είναι καλά που με γλίτωσε και από Αθήνα και από όλα. Μάλιστα. Τα 80 ευρώ δηλαδή τα πληρώσατε. Τα πληρώσαμε, δεν είναι κυρία Ζαντά. Ναι. Η συνταγογράφηση από την επόμενη μέρα έγινε. Την επόμενη μέρα. Ναι. Την επόμενη μέρα και μάλιστα δεν πλήρωσα την επόμενη μέρα μετά από δύο μέρες τα δύο χάπια και πλήρωσα το ένα. Ναι. Γιατί έγινε λάθος στη συνταγογράφηση. Αντί είχα για χάπι μου γράψε ένες. Ενώ και το χάρισα στην κυρία Ζαντά. Στον Κισέ τι ώρα γράφει ότι κλείνει κανονικά, 2 η ώρα. 2 η ώρα. Και, όμως, και δεν πήγα και από μόνος μου. Ναι. Με στείλανε από το εξιτήριο που είναι η κυρία Χρύσα και μια κοπέλα με τα γυαλιά, να είναι καλά όλες αυτές οι κοπέλες που με βοηθήσανε. Και η Πάτρα η κοπέλα. Ναι. Η κυρία το παίζει τσαμπουκάς. Δεν γίνεται να έχετε το αγροτικό γιατί επειδή, εγώ την πληρώνω λέει, την κυρία. Εγώ την πληρώνω την κυρία. Συνεχόμενο εγώ, ωράριο 36 ώρων. Αυτό ναι, εγώ την πληρώνω όμως την κυρία. Όχι εγώ, γενικά. Εσείς, ο καθένας την πληρώνει αυτή την κυρία. Και είναι από τη στιγμή που έδωσε όρκο γιατρού, πρέπει να τηρεί. Στη διοίκηση του νοσοκομείου πήγατε. Πήγα και μου λέει να κάνω αναφορά. Μάλιστα. Εδώ είναι ο κύριος Γιάννης. Ψέματα αν έχω άλλο. Τώρα το θέμα είναι. Και το συνέχισε και χτες πάλι τσαμπουκά που πήγα να τα βρω. Τίποτα εκεί, ανέκδοτη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η γυναίκα είναι καλά τώρα. Είναι δόξα σε καλά στον κύριο Κομνηνό. Το και νοσοκομείο να είναι καλά, αλλά τέτοια άτομα πρέπει να τιμωριούνται. Μάλιστα. Και να μην παίζουμε ζωή σαν άνατο. Εγώ χάσει και ένα λεβέντι 20 χρονών. Αυτό το κοριτσάκι μπορεί να ήταν κόρη μου. Όχι επειδή είναι γιατρός. Γιατρούς έχουμε πολλούς. Ναι. Εντάξει κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Αυτό θέλω κύριε Γιάννη. Μάλιστα. Να βγαίνω στη φόρα.